Γυρίζουμε σελίδα. Νέα αναστάτωση προκαλεί η απόφαση των Αμερικανικών Υγειονομικών Αρχών να αναστείλουν τη χορήγηση του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson λόγω κάποιων περιστατικών θρομβώσεων. Μετά την απόφαση αυτή, η Αμερικανική Φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε πως μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα θα καθυστερήσει τη διάθεση του εμβολίου στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, πάντως, να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο στις ΗΠΑ έχει χορηγηθεί σε 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Λίγες ώρες πριν φτάσει και στην Ευρώπη, το εμβόλιο της Johnson & Johnson σοκ προκαλεί η απόφαση των Αμερικανικών αρχών να παγώσουν τη χορήγησή του. Αφορμή 6 περιστατικά θρομβώσεων σε γυναίκες από 18 έως 48 ετών που σήμαναν συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, μία γυναίκα πέθανε και μία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Εμπράνσκα. So I think what people need to be is don't freak out. If I develop shortness of breath, if I develop leg pain, if I develop a headache and I'm within 2 to 3 weeks of having had the Johnson & Johnson vaccine, I would immediately notify my healthcare provider. Breaking news this morning, the U.S. is calling for an immediate pause on the use of the Johnson & Johnson vaccine. Άμεσα, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων ανακοίνωσε την παύση χορήγησης του μονοδοσικού εμβολίου ύστερα από σχεδόν 7 εκατομμύρια εμβολιασμούς, παρότι το ποσοστό θρομβώσεων δεν ξεπερνά το 0,0001%. But if you do have these side effects, you should talk to your doctor about this. And right now, just even our reporting, this is all unfolding real time. Η αναστολή θα διαρκέσει όσο θα πραγματοποιούνται έλεγχοι για την ασφάλεια του εμβολίου, ενώ άμεσα η Johnson & Johnson, που θα τροφοδοτούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση με 55 εκατομμύρια δόσεις ως τον Ιούνιο, ανακοίνωσε το πάγωμά τους. Αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε προληπτικά τη διάθεση του εμβολίου μας στην Ευρώπη. Επιπλέον, εξετάζουμε αυτές τις περιπτώσεις με τις Ευρωπαϊκές Υγειονομικές Αρχές.